Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιείται σε δύο επίπεδα σε ό,τι αφορά στο θέμα αλκοόλ, ένα θέμα που αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Στο πρώτο επίπεδο κάνουμε παρεμβάσεις στην κοινότητα με την ενημέρωση στους ενήλικες, στον πληθυσμό. Και σε δεύτερο επίπεδο κάνουμε παρεμβάσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την πρόληψη της χρήσης του αλκοόλ σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η Κρήτη είναι η πρώτη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στην... Η Κρήτη είναι πρώτη σε όλες τις περιφέρειες. Σε όλες τις περιφέρειες. Η Κρήτη είναι πρώτη σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Όσον αφορά τη χρήση αλκοόλ, ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η χρήση αλκοόλ από 13 έως 19 στους εφήβους, κατά μέσο όρο στην Ευρώπη το να έχει μεθύσει μία φορά τον τελευταίο μήνα, κατά μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 13,5% περίπου. Στο νομό Ρεθύμνης αγγίζει το 19% των εφήβων να έχουν μεθύσει τον τελευταίο μήνα. Και όλοι οι άλλοι δείκτες που μελετούν οι ερευνητές, όχι μόνο για το πόσες φορές έχεις μεθύσει τον τελευταίο μήνα, αλλά πόσες φορές έχεις κάνει χρήση αλκοόλ, πόσο εξοικειωμένος είσαι, ό,τι παράμετρο και να παρατηρήσουμε και να μελετήσουμε, είναι στην Κρήτη και αυξημένοι δείχτες και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα δηλαδή, αλλά και σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Τώρα... Για την μετέπειτα ενήλικη ζωή να κάνει, να μεταβεί και σε χειρότερη, σε πιο... Αυτό οφείλεται στον ενήλικα που δίνει. Έχουμε μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στο μήνυμα που μεταφέρουμε στους εφήβους. Επαναλαμβάνουμε, εδώ στην Κρήτη το θεωρούμε μια πράξη κοινωνικότητας, ότι κάπως συνδέει την παρέα πολύ καλύτερα το αλκοόλ και αυτό προσλαμβάνεται από τους εφήβους και από τα παιδιά. Και θα το δούμε και σε μικρότερες κοινωνίες στην επαρχία, αλλά και σε πιο αστικές περιοχές όπως το Ηράκλειο. Στην επαρχία, για παράδειγμα, θα δούμε ότι όχι μόνο πίνουν οι γονείς και κάνουν παρέες που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, θα δούμε και τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους. Πολλές φορές θα δει το παιδί, θα σχολάσει το σχολείο και θα δει το απόγευμα το δάσκαλο να κάθεται στο καφενείο και να πίνει αλκοόλ μαζί με τους υπολείπους. Και όταν δει τον γονιό σου, τον δασκαλό σου, τον όποιο ενήλικα θεωρείς πρόσωπο κύρους, να χρησιμοποιεί το αλκοόλ για να εντείνει έτσι τις ευχάριστες στιγμές του, αυτό ενοχοποιεί την έννοια του αλκοόλ. Υπάρχουν μέτρα πρόληψης, λοιπόν, κάποιος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ώστε να αποτρέψουμε όλα αυτά. Για μένα το κυρίαρχο στοιχείο είναι η ενημέρωση. Και μάλιστα, μια που με ρωτάτε, υπάρχουν μελέτες σε πανελλήνιο επίπεδο που δείχνουν ότι οι έφηβοι δεν είναι καθόλου ενημερωμένοι για τους κινδύνους που μπορεί να έχει χρήση αλκοόλ. Πάνω από το 90% των εφήβων, σε μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, φαίνεται να μην ξέρουν τις επιπτώσεις. Καταγράφουν μόνο τα θετικά της χρήσης αλκοόλ. Ένα 90% φανταστείτε ότι πιστεύει ότι με τη μερική χρήση θα λύσει προβλήματα ή θα γίνει πιο αποδεκτός. Θα είναι η ψυχή της παρέας. Άρα έχει θετική στάση απέναντι στο αλκοόλ. Κυρία Σαμιωτάκη, ο ανήλικος που κάνει χρήση αλκοόλ ως ενήλικας, τι συμπεριφορά μπορεί να έχει? Πώς μπορεί δηλαδή να αποτυπωθεί η χρήση του αλκοόλ στην ενήλικη ηλικία του, στην ενήλικη ζωή του. Να διαχωρίσουμε τη χρήση από την κατάχρηση και την εξάρτηση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εξαρτήσεις αυτή τη στιγμή, έτσι. Κοιτάξτε, είναι πιο συνήθως... εύκολο ένας ενήλικας που έχει κάνει χρήση αλκοόλ στην ανήλικη ζωή του να εξακολουθήσει να κάνει χρήση και να φύγει πέρα από τα πλαίσια του κάνω χρήση με το κάνω κατάχρηση? Κοιτάξτε, αν μείνει στα επίπεδα της απλής χρήσης, και τι εννοούμε απλή χρήση? Απλή χρήση εννοούμε για τους άντρες, τους ενήλικες άντρες, 21 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει 21 μονάδες αλκοόλ, φανταστείτε 21 ποτήρια την εβδομάδα. Ποτήρια, ας πούμε, μπύρα. Ένα ποτήρι μπύρα θεωρείται μία μονάδα αλκοόλ. Δηλαδή να πιει ένα ποτηράκι την ημέρα, δύο ποτηράκια την ημέρα στο φαγητό του θεωρείται χρήση. Αν μείνει εκεί, όλα καλά. Για τους ενήλικες άντρες. Στις γυναίκες είναι 14 μονάδες. Mm-hmm. Και στους εφήβους μέχρι 14 μονάδες θεωρείται χρήση. Μέχρι εκεί όλα καλά. Αυτό που συζητάμε είναι ότι πολύ εύκολα η χρήση μπορεί να μετατραπεί σε κατάχρηση και ό,τι αυτό μπορεί να προκύψει μετά, σε εξάρτηση ή εθισμό, όπου δημιουργούνται και τα σοβαρά προβλήματα.
Πώς μπορεί να μεταβεί? Με πιεστικά γεγονότα ζωής. Για παράδειγμα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια θετική στάση στο αλκοόλ και βρεθεί σε μια συναισθηματική φόρτιση ή του προκύψει ένα πολύ έντονο γεγονός, έτσι, αρνητικό γεγονός ζωής, μπορεί να θεωρήσει ότι χρησιμοποιώντας αυξημένες δόσεις αλκοόλ θα λύσει το πρόβλημα. Και έτσι μπορεί σε... Που έχουν σχέση με την ευαισθητοποίηση στην κατανάλωση αλκοόλ. Με πιο απλά λόγια, εσείς, εγώ και οι συνάδελφοι εδώ, καλούνται να τοποθετηθούν στο εξής ερώτημα. Θα είναι καλύτερα για μένα αν αντί για 4 ποτήρια πίνω 2. Τόσο απλά. Γιατί νομίζουμε και ξέρουμε ότι θα είναι καλύτερα. Το ξαναλέω. Το γενικότερο μήνυμα είναι λιγότερο αλκοόλ, καλύτερη ζωή. Σκεφτείτε το όλες οι ηλικίες και πάρτε τις αποφάσεις σας.